Αναζητώντας την ημέρα 0, ομάδα μαθηματικών του Πανεπιστημίου της Νάπολης χαρτογράφησε την πορεία της πανδημίας σε Χουμπέι και Λομβαρδία. Από τη μελέτη προκύπτουν σημαντικές πληροφορίες ως προς το πότε θα σταματήσει η εξάπλωση του ιού. Επικεφαλής της ομάδας είναι Έλληνας καθηγητής εφαρμοσμένων μαθηματικών, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Σιέτος, είναι μαζί μας από την Ιταλία μέσω Skype. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Κύριε Σιέτο, να αρχίσουμε από την περίπτωση της Λομβαρδίας. Από τη μελέτη που έχετε κάνει προέκυψε ότι μεσολάβησαν περίπου 40 ημέρες από τη στιγμή που εκδηλώθηκαν τα πρώτα κρούσματα μέχρι και τον εντοπισμό τους. Αυτό τι ακριβώς σημαίνει για τη δυναμική της πανδημίας, κύριε καθηγητά? Σωστά. Τα δεδομένα που έχουμε με βάση τη μαθηματική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε έδειξε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι ο χρόνος μηδέν ήταν γύρω στα μέσα Ιανουαρίου, ενώ τα πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα ουσιαστικά αναφέρθηκαν στις 21 Φεβρουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος στην έγκαιρη λήψη των απαραίτητων μέτρων. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ακόμα και σήμερα και όλη αυτή την περίοδο ουσιαστικά ξέρετε ότι ο Βορράς Ιταλίας είναι το κέντρο της βιομηχανικής παραγωγής, ότι πολλές βιομηχανίες, πολλά εργοστάσια παρέμειναν ανοιχτά και αυτό συμβαίνει ακόμα και σήμερα χωρίς ουσιαστικά να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων, θέτοντάς τους άμεσα σε κίνδυνο και αυτούς και την οικογένειά τους και φυσικά είναι ένας παράγοντας ο οποίος συνετέλεσε στην περαιτέρω εξάπλωση της επιδημίας. Τώρα στην περίπτωση της Κίνας, όπου και ξέσπασε αρχικά ο ιός, τι συμπεράσματα βγάζουμε, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε, η μελέτη που κάναμε εκτιμά ότι το πλήθος αυτών που πραγματικά έχουν νοσήσει, έχουν προσβληθεί από την νόσο, είναι τουλάχιστον 15 με 20 φορές περισσότερα από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ένας μεγάλος αριθμός του πληθυσμού. Του πληθυσμού ουσιαστικά δεν εντοπίστηκε και έτσι αυτό ουσιαστικά συμβάλλει στην περαιτέρω διάδοση της επιδημίας. Η μελέτη αυτή δείχνει κάτι και για τον πιθανό αριθμό κρουσμάτων, δηλαδή μέχρι πού θα φτάσουν. Έχουμε μέχρι στιγμής 1.700.000-800.000 περίπου από ό,τι έβλεπα μέχρι προλίγου ως τώρα παγκοσμίως. Και συνεχώς αυξάνονται και δυστυχώς ο φόρος θανάτου είναι πολύ μεγάλος. Ήδη στην Ιταλία έχουν ξεπεράσει τις 20.000 και στην Αμερική αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο επίκεντρο της πανδημίας με περισσότερο από 20.000 νεκρούς. Μπορούμε να δούμε πού θα φτάσουμε. Έχουμε μια κορυφή. Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορούμε να πούμε συνολικά. Αυτό εξαρτάται από τον χρόνο που έχει ξεκινήσει σε κάθε χώρα. Βλέπετε ότι υπάρχει ένα κύμα της πανδημίας παγκοσμίως. Και εδώ το θέμα είναι ότι μας βρίσκει απροετοίμαστος σε αυτή τη μάχη. Και μας βρίσκει απροετοίμαστος όχι επειδή δεν είμαστε ικανοί να προβλέψουμε σε κάποιο διάστημα με τα μαθηματικά μοντέλα πώς θα εξελιχθεί αυτή η επιδημία σε μια χώρα, σε μια πόλη κτλ. Η τεχνολογική ανάπτυξη μας έχει καθιστήσει ικανούς να το κάνουμε αυτό, βέβαια μέσα σε ένα χρονικό ορίζοντα. Όμως το κύριο πρόβλημα, και αυτό είναι κοινή διαπίστωση, άλλωστε εχθές βγήκε ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δηλώνοντας πιθανή επανεμφάνιση της επιδημίας στο αμέσως διάστημα και διατύπωσε ουσιαστικά τη βαθύτατη αδυναμία μας σε σχέση με τα ελλειπή συστήματα υγείας. Και εκεί βρίσκεται το πρόβλημα, ξέρετε. Όλα αυτά τα χρόνια τα δημόσια συστήματα υγείας από αυτά έχουν περικοπεί πολύ σημαντική χρηματοδότηση. Στην Ιταλία, που μετά την Κίνα θρηνούσε μέχρι και σήμερα τα περισσότερα θύματα, έχουν γίνει περικοπές της τάξης των 37 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα σε 10 χρόνια. Τα οργανικά κενά πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας ανερχόντουσαν σε 56.000 γιατρούς. Νοσοκομεία έχουν κλείσει. Τα νοσοκομεία στο πλούσιο βορρά
δεν είχαν αναλώσιμα μάσκες για τους γιατρούς και μάλιστα η επιβεβαίωση αυτού του γεγονότος είναι ότι 15% των γιατρών νοσήσανε και ένα μεγάλο ποσοστό πέθανε. Ένα μεγάλο πλήγμα που βλέπουμε σε πολλές χώρες. Τώρα, κύριε Σχέτο, με βάση την δική σας μαθηματική εξίσωση, μπορούμε να απαντήσουμε πότε να περιμένουμε το τέλος αυτής της πανδημίας, της εξάπλωσης της γενικότερα? Όπως είπα, αυτό εξαρτάται από κάθε χώρα. Στη μελέτη που κάναμε για τη Λομβαρδία συγκεκριμένα, εκτιμούμε ότι θα αποσβεστεί γύρω στο τέλος Μαΐου με αρχές Ιουνίου. Το θέμα ότι η χρονική αυτή υστέρηση δημιουργεί ένα κύμα, το οποίο είναι πολύ πιθανό να επανέλθει από το φθινόπωρο με τραγικότερες ακόμα συνέπειες, λόγω ακριβώς των ελλιπών δομών υγειονομικής περίθαλψης σε όλες τις χώρες και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ξέρετε ήταν και πολιτική της Κομισιόν η ιδιωτικοποίηση των δημόσιων συστημάτων υγείας. Μάλιστα από το 2011 μέχρι το 2018 η Κομισιόν με έγγραφά της 63 φορές ουσιαστικά απέτησε την περικοπή των δαπανών στα δημόσια συστήματα υγείας και την ιδιωτικοποίησή τους. Λες και το δημόσιο σύστημα υγείας στον 21ο αιώνα, με τόσο πλούτο συγκεντρωμένο, είναι πολυτέλεια για τον κόσμο. Είναι ανάγκη, δεν είναι πολυτέλεια. Άρα φοβάστε ένα δεύτερο κύμα, όπως αντιλαμβάνομαι, το έχετε πει. Μέσα στο φθινόπωρο ίσως να έχουμε ακόμη μία επανεμφάνιση του ιού, της πανδημίας. Είναι πολύ πιθανό και αυτό δεν βγαίνει ούτε από τα μαθηματικά μοντέλα που μπορούν να το δείξουν. Βγαίνει από την κοινή λογική και άλλωστε δεν είναι διαπίστωση δικιά μου. Σας είπα ότι μόλις εχθές ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το επιβεβαίωσε αυτό. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί, δηλαδή τα μέτρα καραντίνας του πληθυσμού, σε όλες τις χώρες του κόσμου, αποτελεί διαπίστωση της αδυναμίας μας, της αδυναμίας των συστημάτων υγείας. Και να το εξηγήσω αυτό. Τα περιοριστικά μέτρα ουσιαστικά στοχεύουν στην αποσυμφόρεση των ελλιπών δομών. Γιατί αν δεν είχαν επαρθεί, δεν έχουμε ούτε τις κλίνες, ούτε τα νοσοκομεία, ούτε το υγειονομικό προσωπικό για να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση. Άρα θέλουμε ισχυρότερα συστήματα υγείας. Τώρα, κύριε Σχέτο, είναι εφικτό αυτές οι μελέτες, όπως έχετε κάνει στην περίπτωση της Λομβαρδίας, να γίνουν και στην Κύπρο και για την Ελλάδα, για αυτές τις δύο χώρες? Μπορούν να γίνουν, ναι, φυσικά. Προσπαθήσαμε να μαζέψουμε κάποια δεδομένα για την Ελλάδα, όμως δεν μπορούσαμε να βρούμε τα δεδομένα της Αθήνας. Καταλαβαίνετε ότι σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο χώρας, δεν είναι δόκιμη η εκτίμηση, η χρήση τέτοιων μαθηματικών μοντέλων, λόγω της ετερογένειας, της πληθυσμιακής ετερογένειας και της χωροταξικής ετερογένειας σε επίπεδο χώρας. Μάλιστα. Πάντως και το 2014, κύριε καθηγήτα, είχατε προβλέψει με επιτυχία, με βάση πάντα μαθηματικά μοντέλα, τον χρόνο που θα σταματούσε η εξάπλωση του έμπολα σε Λιβερία και Σιέρα Λεόνε. Υπάρχει σύγκριση των δύο περιπτώσεων με τον κορονοϊό? Πράγματι, το 2014 ήμασταν η ομάδα μας, ήταν η πρώτη στον κόσμο και συνεργασία με την κυρία Αναστασοπούλου που είναι στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Η τωρινή εργασία είναι και με τον κύριο Τσακρή στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Τότε ήταν με τον κύριο Μιλωνάκη στο Πανεπιστήμιο του Μπράουν. Ήμασταν οι πρώτοι στον κόσμο που προβλέψαμε με ακρίβεια ακριβώς πότε θα αποσβεστεί η επιδημία του Εβόλα. Το κοινό νήμα που ενώνει και τις δύο περιπτώσεις, όπως είπα, είναι η απαξίωση των δημόσιων συστημάτων υγείας. Στη Λιβερία τότε, να φανταστείτε ότι σε ένα πληθυσμό 4,5 εκατομμυρίων υπήρχαν μόνο 50 γιατροί. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρόβλημα και το πρόβλημα έκειται ακριβώς εκεί. Ο έμπολα, κύριε Σχέτο, είχε συγκεκριμένο κύκλο, άρα μπορούμε να πούμε το ίδιο και για τον κορονοϊό? Δεν είμαστε ακόμα πολύ σίγουροι. Επενθυμίζω ότι ο έμπολα είχε επανεμφανιστεί χρόνια πριν
από το 2014. Υπάρχει κίνδυνος μετάλλαξης του ιού. Επενθυμίζω την ιστορική εμπειρία από την Ισπανική γρίπη του 1918, η οποία εκδηλώθηκε την άνοιξη του ίδιου έτους με ήπια σχετικά μορφή, όμως επανήλθε τον λόγω μετάλλαξης ή λόγω του κύματος της πανδημίας ανά τις χώρες του κόσμου, το φθινόπωρο του ίδιου έτους, με τραγικά αποτελέσματα της τάξης των 50 εκατομμύριων νεκρών. Ως προς αυτή την άποψη, είναι πιθανό ένα δεύτερο κύμα πανδημίας και λόγω ακριβώς των ελλειπών δομών στα συστήματα υγείας, λόγω της έλλειψης της λογικής ανοσίας του πληθυσμού λόγω των περιοριστικών μέτρων, λόγω μετάλλαξης του ιού, το οποίο είναι αρκετά πιθανό, το απευχόμαστε, αλλά μπορεί να γίνει. Μακάρι, μακάρι. Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε θερμά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ.